Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, η Σαρά και η Τιμήδη κοινό. Κυρία Σιμακοπούλου, εγώ θέλω να ξεκινήσω έτσι κατευθείαν, γιατί χτες είχαμε Νίκο Ανδρουλάκη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Και στην Ελλάδα δεν το πολύ παρακολουθήσαμε. Μια πολύ σκληρή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Κρατώ ευθεία επίθεση, σφοδρότατη του κυρίου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλητηριάζει και διχάζει το λαό με θεωρίες συνωμοσίας και πολλά άλλα. Ήθελα το σχόλιο σας. Το σχόλιο μου είναι ότι αν ακούσετε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν νομίζω ότι θα ακούσετε κάτι καινούριο το οποίο δεν έχει πει κανένα έτσι. Πώς να σας πω, μια σύραψη των όσων έχει πει μέχρι στιγμής, που εγώ δεν άκουσα κάτι καινούριο. Ξέρετε, στην Ευρωβουλία μιλάμε και πολύ σύντομα, μας δίνουν 1-2 λεπτά αν δεν έχει να μιλάει για 10 ώρες, οπότε πρέπει να τα πεις όλα συμπυκνωμένα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο πιστεύω ότι έχει σημασία είναι να ξεκαθαρίσουμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι καταρχάς ότι η συζήτηση αυτή γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο στο πλαίσιο της συζήτησης για το κακόβουλο λογισμικό, τα Predator και τα Pegasus και πώς χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι ένα ελληνικό θέμα, είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα που χρειάζεται και πανευρωπαϊκούς κανόνες. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν χρησιμοποιείται από την ελληνική κυβέρνηση αυτό το λογισμικό, το οποίο να ξέρετε ότι από άλλες κυβερνήσεις χρησιμοποιείται, γι' αυτό και το ξεκαθαρίζουμε. Και τρίτον, ότι η επισύνδεση στο τηλέφωνο του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη και ακολουθούνται όλες τις θετικές διαδικασίες με υπογραφές εισαγγελέων κτλ. Έχουν ακολουθηθεί όλες αυτές τις θετικές διαδικασίες που δεν υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Και ότι γίνεται μια εκφραστική επιτροπή, έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και ότι υπάρχει μια θεσμική διαδικασία η οποία συνάδει με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία όπου το κράτος δικαίου γίνεται σεβαστό. Mm-hmm. Αυτά αναδείξαμε εμείς οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση αυτή. Τώρα, και δεν θα επιτρέψουμε να κυκλοφορούν fake news και μυθεύματα για τη χώρα μας σε σχέση με το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και διάφορα άλλα πράγματα. Ναι, τώρα γιατί θα σας διακόψω, κυρία Σιμακοπούλου, αλλά όλη αυτή η συζήτηση δεν, πώς να το πω, προσβάλλει τη χώρα μας. Δηλαδή γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι τώρα με όλα αυτά. Συμφωνώ. Και γιατί. Και γιατί γινόμαστε. Γιατί. Γινόμαστε για τρεις λόγους. Ο ένας είναι γιατί, πώς το λένε, υπάρχουν προφανώς συμφέροντα. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ και δεν είναι ιστορία συνωμοσίας ότι υπάρχουν δυνάμεις έξω από τη χώρα οι οποίες θα ήθελαν να αποσταθεροποιηθεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση. Έτσι. Οι δυνάμεις οι οποίες θέλουν ο Πρωθυπουργός και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που έχει ανακτήσει το κύρος της και την αξιοπιστία της. Και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ο ίδιος σαν προσωπικότητα έχει αποδείξει ότι έχει ηγετικές ικανότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτοντας συνεχώς τεκμηριωμένες προτάσεις που πάνε να ακολουθήσουν όπως τώρα στο τομέα της ενέργειας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κομμάτι. Δεύτερον, υπάρχει η αιμονική έως το όριο της ψύχωσης πλέον ενασχόληση του κυρίου Κίρτσου με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει πάει στο Renew, είναι ο μόνος Έλληνας και έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάλει και τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και την Ελλάδα. Και τρίτον, είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρετε, σε αυτό το θέμα επάνω χτίζονται καριέρες ευρωβουλευτών το να φωνάζουν για το κράτος δικαίου και για τέτοια πράγματα. Όχι όμως για την Ελλάδα. Όχι για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι έχει πολύ περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες στα θέματα των επισυνδέσεων από άλλες χώρες. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Η αλήθεια θα βγει στο φως μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες στην Ελλάδα. Και ας βγει και στο κοινοβούλιο για να καθαρίσει επιτέλους και το όνομά μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χαλάσει το όνομα της Ελλάδας στο κοινοβούλιο. Εδώ κάποιοι επιχείρησαν με μια άποψη, με ένα δημοσίευμα σε μια εφημερίδα να πούν ότι ολόκληρη εφημερίδα επιτίθεται κατά της χώρας, αλλά κρύψανε το γεγονός ότι ήταν προσωπική άποψη. Εντάξει, είναι πάγια τακτική αυτή, κυρία Σιμακοπούλου, νομίζω. Εντάξει, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι καινούριο να χρειάζεται να υπερασπίζεται την Ελλάδα. Εγώ το κάνω με περηφάνεια. Τώρα, όσον αφορά στα δικά μας, είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση, είχαμε την συνέντευξη τύπου. Μας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΠ την αίσθηση ότι πάει σε μια στρατηγική, να το πω, όλα ή τίποτα. Δηλαδή, εναντίον όλων, ανεβάζει τους τόνους και θέτει σαφή προεκλογικά διλήμματα.
Θεωρείτε ότι είναι μια στρατηγική η οποία μπορεί να δώσει όθηση στη Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι η πρώτη Κυριακή είναι με την απλή αναλογική και θα πρέπει να μαζευτεί η χαλαρή ψήφος της πρώτης Κυριακής, ώστε στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να μπορέσει να είναι πιο συγκροτημένος ο εκλογικός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας? Εντάξει, βασικά θεωρώ ότι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή δεν είπε κάτι ο Πρωθυπουργός που δεν ισχύει. Δηλαδή, αυτό είναι το δίλημα. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Έχει μια κυβέρνηση η οποία αντιμετώπισε πολύ δύσκολες κρίσεις, η οποία είχε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά μπορούμε, αυτά κάνουμε. Γι' αυτό και είπε ότι θα μετρηθούμε στο τέλος της τετραετίας. Έχει δείξει μια συνέπεια, έχει δείξει μια συνέχεια στην πολιτική της. Και η αλήθεια είναι ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη πάμε μπροστά. Κύριε Τσιπακοπούλου, θα γυρίσουμε πίσω. Εδώ θα συμφωνήσουμε. Εγώ θέλω να σας πάω κάπου αλλού. Εκεί, στο Ευρωκοινοβούλιο που είστε, μιλάτε με τους συναδέλφους σας ευρωβουλευτές. Θέλω να σας πάω στο τέρας της ενεργειακής ακρίβειας. Ναι. Κρίση, ακρίβεια Πούτιν, συμφωνούμε. Αλλά εμείς βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η δική μας αίσθηση, μπορεί να κάνουμε λάθος, που παρακολουθεί ασθμένουσα, τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Ακόμα και η πρόταση για πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο, είδατε ότι ακόμα και εμείς η Ελλάδα είπαμε όχι. Ναι. Και ρωτώ, εκεί στο εξωτερικό που κρυώνει και πιο μπροστά από την Ελλάδα, δεν ανησυχούν για αυτό το αρμαγεδόνα που έρχεται? Βεβαίως ανησυχούν. Αλλά συμφωνώ μαζί σας. Δεν έχω κάτι. Δηλαδή, εγώ υπερασπίζομαι την Ευρώπη σε πολλά επίπεδα. Είμαι πολύ φαν της Ευρώπης. Και, ναι. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι σε επίπεδο το να βάλουν κυρώσεις στον Πούτιν το κάνανε πολύ γρήγορο. Μακάρι δηλαδή, όταν συζητάω για τις κυρώσεις που βάλανε στον Πούτιν, λέω μακάρι να είχαν τα ίδια αντανακλαστικά στην περίπτωση του Ερντογάν. Άμα θέλουν δηλαδή, έχουν αντανακλαστικά. Άμα θέλουν, βέβαια. Αλλά στην περίπτωση όμως του ενεργειακού ζητήματος. Πολυσυνεργούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και φωνάζουμε. Ο κ. Μητσοτάκης, αυτή η πρόταση 6 σημείων που πολλά από αυτά είναι στο τραπέζι τώρα, είτε είναι η αποσύνδεση της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το φυσικό αέριο, είτε είναι η επανάκτηση των υπερεσόδων των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από άλλες μορφές και όχι από φυσικό αέριο και έχουν υπερκέρδη αυτή τη στιγμή. Αυτές οι δύο ιδέες που έχουν με έναν τρόπο εφαρμοστεί στην Ελλάδα, είναι ιδέες που πρέπει απλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ναι, θα το κάνουμε και εμείς. Τελεία παύλα, δεν θέλει και τίποτα παραπάνω. Και δεν το κάνουμε. Φωνάζουμε. Κυρία Σημακοπούλου, μιας και αναφερθήκατε στην Τουρκία και στον Ταγί Περντογάν, είστε ικανοποιημένοι, μάλλον πόσο ενοχλημένοι είστε από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά απέναντι στην Τουρκία μια στάση σαν το να είναι το χαϊμπεδεμένο της παιδί, δηλαδή προσπαθεί να την κατευνάσει, εμάς αυτή την αίσθηση μας δίνει, μπορεί να αλλάξει αυτή η προσέγγιση. Προτάσουν τα εθνικά συμφέροντα πάνω από τα συλλογικά. Προτάσουν τα εθνικά συμφέροντα μπροστά στα ευρωπαϊκά. Υπάρχει μια μεταστροφή, έτσι δεν το συζητάμε, ότι έχουν καταλάβει πολύ καλύτερα ότι το πρόβλημα Ερντογάν είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι ελληνικό, δεν είναι μια παλιά διαμάχη μεταξύ Ελλάδος και αυτό κτλ. Απ' την άλλη όμως, ωραία είναι τα λόγια, αλλά καλύτερα είναι η πράξη. Έτσι είναι. Αυτό. Κύριε Σημαγοπούλου, εγώ θα πω το εξής. Βεβαίως ευρωπαϊκό το πρόβλημα, αλλά επειδή είσαστε άνθρωπος που πάντα μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Το κουπί το τραβάμε εμείς. Διαβάζετε από το πρωί πως οι Τούρκοι στείλουν εκ νέου σκηνικό έντασης. 70.000 άτομα ετοιμάζονται να φτάσουν στον Εύρο. Και ρωτώ, η Ευρώπη που τα ξέρει, τα διαβάζει, τα βλέπει, τι θα κάνει για να βοηθήσει την ελληνική αστυνομία, τον ελληνικό στρατό, την ελληνική συνοριοφυλακή? Και επίσης, να προσθέσω κι εγώ ένα ακόμα ερώτημα, βέβαια, κυρία Σημακοπούλου, πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το γεγονός ότι υπάρχουν κύκλοι ακόμα και μέσα στη χώρα οι οποίοι κατηγορούν την Ελλάδα για έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στους πρόσφυγες και στους μετανάστες? Σας είπα, είναι ένας διαρκής αγώνας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σας πω. Είναι ένας διαρκής αγώνας. Το θέμα είναι σε ποια πλευρά του αγώνα είστε. Ακριβώς. Αυτή είναι η μόνη επιλογή. Με ποιανού το μέρος είστε. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Να λέμε, είναι, όλα τα άλλα είναι για να λέμε λόγια μεταξύ μας. Όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Και μέσα στη χώρα και έξω από τη χώρα. Εγώ δεν θα είμαι στη λάθος πλευρά. Δεν νιώσατε. Όποιο τίμημα είναι. Δεν νιώσατε όμως σε κάποια φάση με τις κυρώσεις στη Ρωσία μεταξύ μας ότι πυροβολούμε και λίγο τα πόδια μας? Ότι θα έχει τίμημα. Ναι. Βαρύ. Φυσικά θα έχει τίμημα. Πόλεμος είναι.
Ναι. Δεν το ξέρα, με ρωτάτε. Ναι, βεβαίως. Τώρα, ξέρω, αν, είναι καλύτερος, αν είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτό το τίμημα, όσο το είπα και πριν, η Ευρώπη θα έπρεπε να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους. Δηλαδή, είπαμε να πληρώσουμε το τίμημα, αλλά να πληρώσουμε το τίμημα το οποίο μας αντιστοιχεί. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε τίμημα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ακριβώς. Αλλά ότι το ήξερα ότι θα έχει τίμημα, βεβαίως το ήξερα ότι θα έχει τίμημα. Η ελευθερία έχει τίμημα. Τι να κάνουμε. Ο πόλεμος έχει τίμημα. Μην κοιτάτε, επειδή δεν έχουν μπει με τα όπλα μέσα επειδή δεν έχουμε όπλα στην Αθήνα ή σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, έχουμε οικονομικό πόλεμο. Μην τον υποτιμάτε τον οικονομικό πόλεμο. Έχει θύματα πολύ βαριά. Εμείς το ξέρουμε στη χώρα μας. Το ζήσαμε με τα μνημόνια. Δεν χρειάζεται να το υπενθυμίσω σε κανέναν. Η Ελλάδα πλήρωσε από τα πιο δυσανάλογα τιμήματα της μη ετοιμότητας της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει μια τέτοιου τύπου επίθεση. Τώρα αντιμετωπίζουμε διαφορετικές επιθέσεις. Ο κύριος Πούτιν εκβιάζει με το θέμα της ενέργειας. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα λοιπόν αυτό θέλει αντιμετώπιση. Ακριβώς. Κυρία Σημακοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.